Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα της δεύτερης αναμέτρησης της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Μπασκετάκι Αγρίνιο. Αγρίνιο Kings με την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου Αγρίνιου. Στάμος Τσιρώνης, Μπαλωμένος, Γρηγόρης Κουβέλης και Τζαγκαράκης είναι η πεντάδα για τους Kings. Για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου, η οποία πήρε το τζάμπο, ο Παρετσόγλου, ο έξαρχος, ο παίχτης που ευστόχησε τώρα, ο Παρετσόγλου ήταν αυτός ο οποίος πήρε το τζάμπολ, ο Γκρίζης, ο Ιφαντής και ο πέμπτος παίχτης της ομάδας είναι ο Γουργουλέτης. Ευστόχος τριών πόντων από τον Τσιρώνη, απαντάει στο αρχικό καλάθι του έξαρχου, 3-2 για τους γηπεδούχους. Η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου είχε κερδίσει την πρώτη αγωνιστική. Οι Αγρίνιο Kings είχαν χάσει στον πόντο το πρώτο μάτς του τουρνουά. Επίθεση 9 δευτερολέπτων για τους φιλοξενούμενους. Γουργουλέτης είναι στην αναφορά, επίσης ο οποίος αγωνίζεται πρώτο μάτς με την ομάδα στο πρωτάθλημα. Λίγος χρόνος, ο Ιφαντής πετάει την μπάλα από μακριά, δεν είχε τύχει φυσικά αυτό το σουτ. Βιάστηκε, κάνει βήματα στην προσπάθεια αυτή. Αν υπομονούσε να φτάσει στο καλάθι, αλλά πολύ πιο γρήγορα. Ο Ζαγκαράκης που μιμείται στην περίπτωση αυτή. Παραμένει το 3-2 μετά τα αρχικά εύστοχα σου. Λάθη από τις δύο ομάδες. Πάει μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ. Νομίζω ότι ο Στάμος κατέβασε το χέρι στο τέλος, δίνοντας τη δυνατότητα στον Κώστα Εξάρχο, τον MVP του δικηγορικού συλλόγου την πρώτη αγωνιστική, να εκτέλεσε δύο βολές. Χοροπήδησε, έκανε το χατήρι στον Εξάρχος. Κοντή βολή όπως έδειχνε στην αρχή. Επέλεξε στο καλάθι 3-3 και παραμένει αυτό το σκορ. Ζαγκαράκης δεν σκόραρε, παραμένει το ισόπαλο σκορ, δεν κατάφερε να δώσει νέο προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Εξάρχος πάει μέχρι μέσα, κλείνεται εκεί. Που θέλει να τρέξει, ειδικά σε οργανωμένη επίθεση. Δύσκολη αυτή η πάσα, όμως ο Ιφαντής έρχεται τελευταίο σε επαφή με την μπάλα. Έχουμε επαναφορά για τους Kings. Να το, πέρασε. Υπήρχε ένας πόντος που δεν είχε επηρεαστεί από τη βολή του έξαρχου, περάστηκε τώρα στο ταμπλό. Τριών πόντων αστόχησε. Στο
τον φιλοξενούμενο παραμένει στο 3-3. Κανόνια αυτή την επίθεση ο Μπαλωμένος κερδίζοντας τον το φάουλ. Κάνει την μπάλα, προσπαθεί να βγει στον ευνηδιασμό η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου, προλαβαίνει όμως ο Στάμος, ολοκληρώνει το κλέψιμο το τριών πόντων από τον Μπαλωμένο, έκανε ένα παιχνίδι και η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι. Παραμένει το 3-3 στο τετράλεπτο του παιχνιδιού. Παρετσόγλου κάνει δεύτερο φάουλ. Και περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου για να μπει στη θέση του Ψάρης. Παίρνει να σκοράρει ο Τσάρης, όμως από την πίεση του Στάμου χάνει την μπάλα, τον έλεγχο του. Ο Θόδωρος του Κουβέλης περνάει στη θέση του Μπαλωμένου. Επαναφορά για τους Αγρινιτζίνς, το 3-3 παραμένει ακριβώς στην πλήρωση 4 λεπτών. Κουβέλης. Περιπέτεια. Η μπάλα καταλήγει στο καλάθι, ο Κουβέλης δίνει νέο προβάδισμα. Γηπεδούχος με 5-3. Παντής πηγαίνει προς τα μέσα, βρίσκει ωραία τον κρίζει κάτω από το καλάθι, αυτός χωράει και ισοφαρίζει. Και αυτό το μάτς ξεκινάει με τις δύο ομάδες να είναι πολύ κοντά στο σκορ. Κουβέλης πάει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές για το Γρηγόρη Κουβέλη. Βολών για τον Κουβέλη. Μία στις δύο για τον Κουβέλη, προβάδισμα ενός πόντου για τους Αγρινιού Kings, 65. Ο Μπόκας μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Σταν. Βοήθησε πολύ στα rebound, βοήθησε μέσα στη ρακέτα αρκετά συνολικά με το παιχνίδι του Στάμος. Ο Ψάρης τώρα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Είναι εύστοχη, 6-6. Ελευθερή, κάνει ένα παιχνιδάκι, καταλήγει όμως σε επιθετικό rebound. Εξαρκώς αστοχή. Δεν δίνει προβάδισμα στον δικηγορικό σύλλογο. Ζαγκαράκης πάει κοντά και κερδισμένο φάουλ εδώ. Και βολές για το Ζαγκαράκη.
νέο προβάδισμα για τους Kings. Άστοχη η δεύτερη και κερδισμένο φάουλ. Παπαδημητρίου που πέρασε στο παιχνίδι. Ωραίο κυκλοφορία μπάλα. Ωραίο καλάθι από την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου, η οποία είναι μπροστά με 7-8. Υπήρχαν και βήματα. Δεν νομίζω ότι πρόλαβε το χρόνο να κάνει τα βήματα ο Θόδωρος ο Κουμπέλης εδώ. Ο κυβερνητικός σύλλογος είναι μπροστά στο σκορ και έχει και επίθεση. Αλλά γυρίζει μπάλα και εδώ. Δεν είναι το σουτ στο τέλος. 24 τελειώνει, μπάλα δεν βρήκε Στεφάνη. Επίθεση για τους Kings. 3 και 12 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, 7-8. Χαμηλό το σκορ σε αυτό το παιχνίδι. Ακούν οι άμυλες είναι κλεισέ. Ο Βέλης πάει προς τα μέσα, κερδισμένο φαουλ. Ο Γρηγόρης Κουβέλης. Βόλες είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά του δικηγορικού συλλόγου. Οπότε θα έχουμε δύο βολές για τον Κουβέλη και την ευκαιρία να ξαναδώσει προβάδισμα ανευστοχής στις δύο στους γηπεδούχους. Το χαρίζει με την πρώτη. Στο τρίλεπτο για το φινάλε, ενώ ζητάει και αλλαγή. Αν ευστοχίσεις την βολή. Ευστοχή 9-8 θα γίνει αλλαγή στο θέσιο κεφάλι. Ο Γκρίζης οργανώνει αυτή την επίθεση. Όχι ο Ιφάτης όπως είχαμε συνηθίσει. Το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, μάλλον μπορεί και σε όλες τις επιθέσεις, ο Ιφάτης πήρε την επίθεση αλλά αστόχησε. Δύσκολη προσπάθεια. Για να δούμε το Τσιρόνι, ναι. Δεύτερο εύστοχο τρίποντο από τον Τσιρόνι στο δεκάλεπτο, 12-8 είναι η πρώτη φορά που μία από τις δύο ομάδες και φεύγει με 4 πόντους. Ο Γκρίζος προσπαθεί να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει. Rebound από τους γηπεδούχους με τον Τζαγκαράκη. Ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά οι Kings. Για να δούμε θα πάνε μέσα.
Ο Βέλης είναι κοντά στο καλάθι. Κάνει το λάθος ο Γκρίζης, έχει την ευκαιρία να φύγει στον εθνιδιασμό και να αφήσει την μπάλα απλά στο καλάθι. Μειώνοντας σε 12-10. Αστόχησε και σένα ο Τσιρόνι. Καλωμένος επιστρέφει αντί του Τζαγκαράκη ο Σαφαρίκας στην πρώτη του συμμετοχή στο παιχνίδι αντί του Παπαδημητρίου. Επαναφορά για τους Kings και κανόνιο Μπαλωμένο. Από κοντά στο κύπελλο, όχι. Ο Κουβέλης πήρε το ριμπάουντ, αστόχησε από κοντά όμως. Ο Γουργουλέτης πατάει την τελική γραμμή. Ράδος στα 31 δευτερόλεπτα από την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Το 12-10 παραμένει. Πιθανότατα στην τελευταία επίθεση του πρώτου δεκαλέπτου για τους Αγρίνιο Kings. Μπαλωμένος, τελεί για τρεις, είναι άστοχος. Όλος ο χρόνος για τον δικηγορικό σύλλογο. Τον Ιφαντή να κατεβάζει και να τρέχει όμως. Φτάνει ο Γκρίζης κοντά στο καλάθι, αστοχή. Κερδίζει το φάουλ όμως την περίπτωση αυτή. Ευκαιρία να ισοφαρίσουν οι φιλοξενούμενοι. Αν ευσοχίσει και στις δύο βολές ο Γκρίζης στο φινάλι του δεκαλέπτου. 7,8 να μένουμε για τη λήξη. Κοπή η πρώτη βολή, είναι άστοχη. 12-10. Δεύτερη κάνει ένα παιχνίδι, δεν κάνει το χατήρι στο Γκρίζι, παραμένει το 12-10. Δεν καταφέρνει ο Σαφαρίκας να κρατήσει την μπάλα στον έλεγχο του και έχουμε 5,5 δευτερόλεπτα για τους Αγρίνιο Kings. Πρέπει να τρέξουν σε αυτή την περίπτωση, θα πάρουν μια δύσκολη επίθεση. Ο Μπαλωμένος πάει μέχρι μέσα, δεν βρίσκει συμπέχτη του πριν τελειώσει ο χρόνος. Έτσι λοιπόν τέλος πρώτου δεκαλέπτου, Αγρίνιο Kings 12, δικηγορικός σύλλογος Αγρινίου 10. Δύο ομάδες επιστρέφουν στο γήπεδο για το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Αγρίνιο Kings, δικηγορικός σύλλογος Αγρινίου 12-10 από το πρώτο δεκάλεπτο. Η πεντάδα των Kings είναι Μπαλωμένος, Θόδωρος Κουβέλης, Τζαγκαράκης, Τάμος και Κεφαλής. Για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου Παπαδημητρίου, Έξαρχος, Σαφαρίκας, Γκρίζης και ο Ψάρης. Ξεκίνημα τον Κουβέλη στην οργάνωση του παιχνιδιού για τους Kings. Ψάρης κατάφερε να κρατήσει στον έλεγχο του την μπάλα παρότι πιέστηκε την προσπάθεια για αυτό το rebound. Καλή πάσα του Έξαρχου κάτω από το καλάθι του Κρίσης. Βρίσκει τον τρόπο να σου πετερώσει το σταμό και να ισοφαρίσει σε 12-12. Μικρό
4-0 στην ομάδα του δικηγορικού συλλόγου 12-14. Δύο δεύτερα στην επίθεση των γηπεδούχων. Γι' αυτό να υπάρχει η διακοπή εδώ. Ο χρόνος πάντως της επίθεσης είναι ελάχιστος. Πρέπει να βρουν αμέσως ένα σουτ. Στην περίπτωση αυτή να δούμε και στον τοπάρι που θέλει χαργή. Παλωμένος γυρίζει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Χωρίς τύχη. Με τον Γκρίζη τελικά παλέχει πια από τον Γκρίζη, για να δούμε. Υπάρχει σύσκεψη των διαιτητών. Αλλάζει η αρχική αποβάση. Έχει στις 17 δευτερόλεπτα για τον δικηγορικό σύλλογο. Από κοντά ο Παπαδημητρίου αστοχεί, ο Σπάμος παίρνει το ριμπάουντ, κλείνεται από τρεις, βρίσκει πάσα στον Τζαγκαράκη και ευκαιρία να τρέξουν οι Kings. Ο Πέλης κερδίζει το φαουλ, χρήσιμο φαουλ, μπορούσε να βγει στον ευνηδιασμό. Πηγαίνει προς τα μέσα, δίνει στον Κουβέλη. Ο τριών πόντων είναι άστοχο και κεφαλής, διεκδικεί το rebound. Παίρνει τελικά ο Ψάρης. Εξαρχός αστοχή, έχει όμως κερδίσει το foul. Παραμένουν στο 12 οι Kings. Εξαρχώς μπορεί να αυξήσει τη διαφορά και το σερί του δικηγορικού συλλόγου. Λόγι. 12-16 το σκόρ, υπενθυμίζουμε ότι ήταν 12-8 για στιγμή και 12-10 στο δεκάλεπτο. Σε 8-0 λοιπόν τρέχουν φιλοξενούμενοι. Πόντι των Kings στο δεύτερο δεκάλεπτο, μειώνουμε σε 15-16, σταματάνε το 8-0 του δικηγορικού συλλόγου και ο Παρετσόγλου επιστρέφει αντί του Ψάρη. Σαφαρίκας είναι σε μαρκάριστος, κακό όμως το σούτ, την μπάλα έχει σκάσει πριν την διεκδικήσει ο Γκρίζης. Καρετσόγλου εδώ μπροστά από τον Κουβέλη. Προσπάθησε να κλέψει την μπάλα, δεν είναι ολοκληρό. Ήταν πολύ κοντά στην τελική γραμμή. Καθυστέρησε όμως την επίθεση των Kings. Κουβέλης κίνησε με βήματα. Yeah.
πάρει ξανά η μπάλα. Στεφάνι, Νέρμπολ. Δεύτερο συνεχόμενο και μάλιστα χωρίς να μπορέσουν να διεκδικήσουν οι φιλοξενούμενοι, καθώς η μπάλα έσκασε από νωρίς έξω. Πριν πάει παίχτης στη διεκδίκηση και τις δύο πήγε ο Γκρίζης, τώρα δεν το κυνήγησε καν. Κατάλαβα ότι η μπάλα είχε βγει. Για τους Kings μικρόστεροι 5-0 και για αυτούς στα τελευταία δευτερόλεπτα 17-16. Δέχτηκε το στόπ από το Στάμον νωρίτερα, όμως ο μπαλωμένος έχει κάνει φαουλ χαμηλά. Ο Έξαρχος θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ευκαιρία να μην δενήσει το προβάδισμα των Kings. Ραφέρνει 17-17 και στη δεύτερη προσπάθεια μπορεί να ξαναδώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Είναι εύστοχος ο Έξαρχος και στις 2, 17-18. Και 51 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Αγρίνιου Kings, δικηγορικό σύλλογο Αγρίνιου, 17-18. Οι γηπεδούχοι έκαναν time out για να οργανώσουν μια επίθεση 15 δευτερολέπτων. Το καλάθι με το Στάμο. Νέο προβάδισμα 19-18. Εναλλαγή στο προβάδισμα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ριζιπένει προς τα μέσα, ευστοχή 19-20. Προφυγητικά ξεμαρκάριστος, δεν τον αφήνεις εκεί. Και όχι αυτό το Γρηγόρης Κουβέλης που αποδεικνύει. Ήταν το 22-20. Μετά ο Γκρίζης αστόχησε, παίρνει φάουλ όμως. Καλό το Στάμα. Με Κόκα και μπαλωμένο στο μάτς. Στάμος και Τζαγκαράκης εκτός. Μουσική.
πηγαίνει προς τα μέσα. Πιέστηκε στο τέλος της προσπάθειας. Τζιρόνι, δεν υπάρχει φάουλ εκεί, υπήρχε αλλίωση. Ο Γκρίζης επέμεινε. 22-22. Δημητρίου πηγαίνει προς τα μέσα, πολύ άσχημα. Τελείωμα εδώ. Και παράλληλα η μπάλα. Για να δούμε αν θα τρέξουν. Ο νέος μπαλωμένος μπαίνει προς τα μέσα. Time out από την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου με το σκορ στο 24-22 υπέρ των γηπεδούχων. Επιστρέφουμε από το time out. Σε ένα derby σε όλη τη διάρκεια μέχρι τώρα, οι Αγρίνιο Kings προηγούνται με 24-22 της ομάδας του δικηγορικού συλλόγου Αγρινίου. Ένα παιχνίδι και με εναλλαγές στο σκορ. Δεν μπορεί κάποια ομάδα να ξεφύγει. Στον εφηδιασμό η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου κάνει ξανά στην ισοφάριση 24-24. Καλύτερα κλέψιμο για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Θα της πήγε προς τα μέσα, είχε δρόμο για το καλάθι. Αν και να έχει καθαρό διάδρομο, δεν το πίστεψε. Γίνεται εδώ όμως, βρίσκει μια πολύ όμορφη πάσα. Γουργουλέτης είναι αυτός ο οποίος κέρδισε το φόλ. Νέο προβάδισμα για τον δικηγορικό σύλλογο. Δύο ευκαιρίες μάλλον, η πρώτη χάθηκε. Για να δούμε τη δεύτερη. Αλλά χοροπηδάει, δεν καταλήγει στο καλάθι. Παραμένει το 24-24. Πόδωρος Κουβέλης για τρεις είναι άστοχος. Να τρέξουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ελεύθερο σούτ από τον Ιφαντή, πολύ χαμηλό. Θέλει δύσκολη προσπάθεια ευτοχή δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στους γηπεδούχους. 26-24, έτσι πάει το μάτς. Έτσι είναι όλο το πρώτο ημίχρονο. Εξαρχός ισοφαρίζει 26-26. Χρειαστό 1,5 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα πρώτο ημίχρονο που είναι ντέρμπι. Ευκαιρία να τρέξει ο δικηγορικός σύλλογος, να βγει στον εφηδιασμό. Ο Γουργουλέτης είχε δύο ευκαιρίες. Αστόχησε και στις δύο. Στη διεκδίκηση ήταν αυτός ο οποίος έβγαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και έχουμε time out με το σκορ στο 26-26 και 1-14 να απομένει. 26-26, 1-14 για το φινάλε επίθεση για τους Αγρίνιο Kings, για τους κυπεδούχους. Έβαλε το χέρι εκεί, αλλά εκτός αγωνιστικού χώρου ήταν αφορά 14 δευτερολέπτων. Για να δούμε, ο Ζακαράκης πάτησε την τελική γραμμή
τον υποδέχτηκε την μπάλα. Μάλιστα. Εύκολο λάθος. Δεν νομίζω ότι σχεδίαζε αυτό ο coach όταν ζητούσε time out. Στο λεπτό, όλα 26, δύσκολο σούτ από τον έξαρχο Μπόκας. Παίρνει το rebound, κερδίζει και το φάλα από τον Καράτσαλο που κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο παιχνίδι. Για να δούμε αν θα πάνε σε μια γρήγορη επίθεση. Νέο κερδισμένο φάλα από τον Καράτσαλο στο Τζακαράκι. 29 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Δεν θα υπάρξει άλλη επίθεση για τους Αγρίνιο Κίνγκς πιθανότατα. Δεν εκδήλωσαν γρήγορα αυτή την επίθεση. Κερδισμένο φάουλ για τον Ιφαντή. Τον Μπόκα. Η τελευταία επίθεση πιθανότατα ανήκει στην ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Αν εξαντλήσει 18 δευτερόλεπτα, αν εξαντλήσει το χρόνο της επίθεσής της, μάλλον παραμένουν 18 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, θα πάει σε οργανωμένη η επίθεση. Όλο αυτό δείχνουν. Έχει δηλώσει κάποια προσπάθεια στο τέλος του χρόνου. Να δούμε, οι φαντές από μακριά. Όχι, η μπάλα καταλήγει έξω, 1,3. Ψάχνει ένα πολύ μεγάλο σούτ εδώ η ομάδα των Αγρίνιο Κίνγκς. Ο Μπόκας πετάει την μπάλα μακριά. Διεκδικήσιμη. Ο Σαφαρίκας κρατάει 3 δέκατα στο ρολόι. Πολύ δύσκολο. Θα αλλάξει κάτι το 26-26. Θα είναι το σκορ του ημιχρόνου. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο, 26-26 ανάμεσα σε Αγρίνιο Kings και το δικηγορικό σύλλογο Αγρίνιο. Ο δικηγορικός σύλλογος είναι στην πρώτη επίθεση. Έξαρχος Ιφαντής, Σαφαρίκας, Γκρίζης και Παρετσόγλου είναι η πεντάδα. Για τους Kings, Τσιρώνης, Τζαγκαράκης, Στάμος, Κουβέλης και Μπαλωμένο. Άνθρωπο και η πρώτη επίθεση των φιλοξενούμενων. Τζαγκαράκης κάνει πολύ ωραία προσπάθεια στο ξεκίνημα. Είναι προβάδισμα στην ομάδα του 28-26. Το βάδισμα έχει αλλάξει χέρια πολλές φορές, φυσικά. Εξαρχώς βιάστηκε για μία ακόμα φορά να πάει μέσα. Ξεκίνησε με βήματα την προσπάθειά του. Εκτελεστής και δημιουργός της πρώτης επιθέσεις ο Τζαγκαράκης. Κάνει το 30-26, έχει δικαίωμα και για συμπληρωματική βολή. Ευστοχή και στη βολή. 31-26 είναι η πρώτη φορά που μία από τις δύο ομάδες παίρνει προβάδισμα 5 πόντων στο παιχνίδι. Τα μεγαλύτερες διαφορές είναι αυτές των 4 στο μάτς μέχρι τώρα. Με το ξεκίνημα με 5-0 σερί. Για να δούμε εδώ. Υπάρχει ένας
τραυματισμός για τον, για τον Γκρίζι. Για τον Έξαρχο, Έξαρχος για τον Σαφαρικά, ωραία πάσα εδώ από τον Έξαρχο, ο οποίος διεκδίκησε το rebound και κέρδισε το foul. Ευκαιρία έκλειψε την μπάλα στην προσπάθεια για πάσα του παίκτη του δικηγορικού συλλόγου. Ο Τζαγκαράκης ξανά έχει 4 πόντους και μία assist. Αρονάρον time out, καθώς η διαφορά φεύγει στους 7-33-26. Επαναφορά για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου, 33-26 το σκορ, σερί 7-0 στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου για τους Αγρίνιο Kings, με μπροστάρι τον Τζαγκαράκη, ο οποίος πέτυχε 4 πόντους, έβγαλε και την assist στο στάμο για καλάθι και φάουλ. Ο Ξάρης εδώ προσπαθεί να απαντήσει, τα χέρια του Σαφαρίκα, η μπάλα βγήκε εκτός γηπέδου. Το πρώτο δίλεπτο ξεκίνημα των Kings είναι εκρηκτικό. Να δούμε αν ο Τσιρόνης προσπάθησε να δώσει διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα του. Αστόχησε ο Τσιρόνης. Μέσα κερδίζει το φάουλ από τον Τζαγκαράκη. Για να δούμε αν είναι βολές ή απ' έξω. Είναι βολές για τον Έξαρχο. Πρώτο πόντο στην ομάδα του στο τρίτο δεκάλεπτο. Μετά από 2,5 λεπτά. Λένει στον ένα ο Σαφαρίκας, κάλυψε ζωστά ο Τσιρόνης, είναι αυτός ο οποίος έχει βγάλει την μπάλα εκτός. Ο Σαφαρίκας νέος σουτ 3 πόντων είναι άστοχος. Αρκετές προσπάθειες στο ξεκίνημα χωρίς επιτυχία ο Σαφαρίκας. Μεταφορά μπάλας από τον μπαλωμένο. Ο Γουργουλέτης επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Σαφαρίκα. Πάει μέχρι μέσα, κερδίζει το φαουλ. Αλλά δεν κάνει το κάτι, το Γκρίζι χοροπήδηξε αρκετά. Κατέληξε στο καλάθι. Ούτε η δεύτερη, με τον ίδιο τρόπο χάθηκε και η δεύτερη η βολή. Παραμένει το 33-27. Ο Τσιρόνης εδώ, νέο τρίποντο, είναι το τρίτο του στο παιχνίδι. Στέλνει τη διαφορά στους 9. 36-27. Αλλαγή δεδομένων στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Yeah!
Μπαλίκη στο, στο μάτς. Ευκαιρία στους Kings να ξεμακρύνουν. Είχαν κάνει ένα πάρα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, εδώ αλλοιώνει την προσπάθεια του Παλωμένου, δυνατή πάσα, αλλά τελικά οι φιλοξενούμενοι την κρατάνε μέσα στο γήπεδο την μπάλα. Πηγαίνει προς τα μέσα για απέναντι του τον Καλαμπαλίτη και έστω εκεί τα χέρια του Τσαγκαράκη η μπάλα για να εκτός αγώνα. Επίθεση 14 δευτερολέπτων για την ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου. Θα δούμε το όχι, δεν το έχει ο Ιφαντής. Παραμένει το 36-27. Ψάχνουν σκόροι φιλοξενούμενοι. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Μπαλωμένο, έξυπνο φάουλ. Να σταματήσει την πιθανότητα εφνιδιασμού. Από τον έξαρχο ο Γκρίζης έδωσε τους πρώτους, το πρώτο δίποντο και μειώνει σε 36-29. Προσπάθησε να κλέψει ο έξαρχος, δεν ολοκλήρωσε ο Κουβέλης. Μένουν λίγα δευτερόλεπτα. Κουβέλης του τριών πόντων. Μεγάλο τρίποντο από τον Γρηγόρη Κουβέλη. Όμως το πάτημα πρέπει να έχει γυρίσει το πόδι του. Ο Κουβέλης δεν πάτησε καλά μετά το, το σουτ. Να δούμε αν θα επιστρέψει. Γύρισε το, το πόδι του στην φάση αυτή, δίνοντας, στην οποία έδωσε προβάδισμα 10 πόντων στην ομάδα του. 39-29, λάθος από τους φιλοξενούμενους. Το momentum λέει Kings. Ξανά οι γηπεδούχοι με τον Καλαμπαλίκη. Για να δούμε αν ο Θόδωρος Κουβέλης θα δώσει μεγαλύτερο προβάδισμα. Όχι. Κερδισμένο φάουλ. Τέταρτο ομαδικό, από το επόμενο θα έχουν βολές οι φιλοξενούμενοι. Από το χωσού τριών πόντων από τον Γκρίζη. Θα της πήρε το rebound. Τα χάλασε στη συνέχεια με τα σβήματα. Μεταφορά μπάλας εδώ από τον Καλαμπαλίκη. Για να δούμε τον έξαρχο, έναν παίκτη ο οποίος
είχε δώσει λύση στην ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο. Κερδίζει ένα φάουλ, είναι βολές. Το σκορ εδώ και ένα λεπτό να είναι στο 39-29. Εξαρχώς θα προσπαθήσει να ρίξει τη διαφορά από τους 10. Είναι άστοχος στην πρώτη. Εύστοχος στη δεύτερη. 39-30. Και πήγε μέχρι μέσα, στόχησε όμως. Ο Εξαρχός δίνει ένα ακόμα καλάθι, 39-32. Μια βολή και ένα lay-up από τον Εξαρχό ρίχνει τη διαφορά στους 7. Παίρνει την μπάλα κοντά στο καλάθι, δεν υπολογίζει σωστά το που βρίσκεται το καλάθι εδώ. Ευκαιρία να αυξήσουμε τη διαφορά, οι Kings την έχασαν. Και εδώ να δούμε αν θα έρθει μείωση. Ο Εξαρχός αστοχή σε πολύ δύσκολη προσπάθεια, κλεισμένος από 3. Παρετσόγλου διεκδικούν Ζάμπολ. Η μπάλα για επίθεση 6 δευτερολέπτων στους Kings. Ο Καλαμπαλίκης ήταν ένας από τους παίχτες που είχε δώσει πολλές λύσεις στο πρώτο μάτς στους Kings. Μπαλωμένος επιστρέφει για την οργάνωση του παιχνιδιού. Κουβέλη, επίθεση 6 δευτερολέπτων. Καλαμπαλίτης και πάλι κλείνεται καλά από τον Παρετσόγλου, κάνει λάθος. Προσπαθούν να τρέξουν οι φιλοξενούμενοι εδώ. Θα τις πάει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια, καλάθι όμως. 39-34 κόβουν στη μέση του η διαφορά. 4-5-0. Στην επαναφορά Καλαμπαλίκης, φάουλ από τον Παρετσόγλου στην φάση αυτή, τον πίεσε περισσότερο από όσο χρειαζόταν για να πατήσει την τελική γραμμή ο Καλαμπαλίκης, την πάτησε, αλλά όταν πλέον είχε γίνει φάουλ. Δύσκολη προσπάθεια, δεν υπάρχει φάουλ. Ο Φαντής προσπάθησε να τρέξει, έπεσε. Ο Παλωμένος κλέβει την μπάλα, είναι 3-1. Ο Παλωμένος πάει μέχρι το καλάθι, δεν υπάρχει φάουλ. Έχασε τον έλεγχο της μπάλας εκεί ο Παλωμένος. Χαμένη ευκαιρία να αυξήσουν την διαφορά οι Kings, παραμένει το 39-34 στο 2 λεπτό του 3ου δεκαλέπτου. Ο Εξαρχός θα πάρει στον 3ο πόντο, ο Τζαγκαράκης είναι και εκεί. Κάνει την τάπα, κερδίζει και το αντιαθλητικό φάουλ από τον Εξαρχό, καθώς το φάουλ έγινε αφού τον είχε περάσει ο αντιπαλός του. Άγγελος Τζαγκαράκης είναι κομβικό στο 3ο δεκάλεπτο για τους, για τους Kings. Έχει κάνει εξαιρετική εμφάνιση. Σε μεγάλο βαθμό τους έχει οδηγήσει
σε αυτή την τρίτη περίοδο. Άστοχο στην πρώτη. Παραμένει το 39-34. Μπορεί να έχει κουραστεί και λίγο τώρα. Εύστοχη η δεύτερη, 40-34. Σε κολλάνε από τους 39 πόντους. Παλωμένος πηγαίνει προς τα μέσα. Έδειχνε εύκολο το τελείωμα. Αστόχησε ο Καλαμπαλίκης. Διεκδίκησε, πήρε το rebound. Έχει πολλές διεκδικήσεις. Ο έξαργος καπακώνει την μπάλα. Τζάμπολ. Μπαλά δείχνει. Τον πήρε αγκαλιά εδώ ο μπαλωμένος τον εξαρχό. Είναι φάουλ, είναι δύο βολές. Δεν είναι τζάμπολ. Πάντα 34 το σκορ και ο έξαρχος έχει ευκαιρία να μειώσει. Με περιπέτεια η μπάλα εκτός. Άστοχο στην δεύτερη ο Γουργουλέτης ανανεώνει την επίθεση. Νέο φάουλ. Νέες βολές. Σαράντα-34. Νέο ζευγάρι βολών για τον έξαρχο μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Εύστοχο στην πρώτη, 40-35. Άστοχο στην δεύτερη ο μπαλωμένος. Κατεβάζει το rebound βουτώντας μέσα στην ρακέτα. Λίγο ποδόσφαιρο. Μπαλωμένος. Μεταφορά μπάλας και εδώ νέο λάθος για τους Kings. 1-8 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου με τη διαφορά στους 5. Φαντής παίρνει το σουτ για 3. Αφήνουμε η γηπεδού και η μπάλα περνάει προς τελικής γραμμής. 51 δευτερόλεπτα. Παλωμένος. Πολύ κακό σου την μπάλα. Βρήκε το κάρι. Βρήκε τη γωνία του ταμπλό. Παραμένει το 40-35. Στα 35 δευτερόλεπτα την ώρα που επιστρέφει ο Στάμος. Λογικά θα είναι η τελευταία επίθεση των φιλοξενούμενων σε αυτό το δεκάλεπτο, 40-35 το σκορ. Τώρα ξεκινάει να μετράει ο χρόνος, θα της άφησε την μπάλα. Πάσα στα πόδια του Γκρίζη, δεν γίνεται κοντρόλ έτσι. Το ποδόσφαιρο μπορεί στο μπάσκετ όχι. Και κερδισμένο φάουλ. Καλαμπαλίκης θα πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Ό,τι θέλετε γραμμή της φιλανθρωπίας. Είναι από φιλανθρωπή προσπάθεια του Ιφαντή. Καθώς δεν ξέρω αν είχε καταλάβει ότι η ομάδα του είχε φτάσει στα όρια των ομαδικών. Καλαμπαλίκης και Ριαλφάδη, 41-35.
Εύστοχο 42-35. Τελευταία επίθεση για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Μεταφορά μπάλας, όχι. Έχει μία ακόμα ευκαιρία η γηπεδούχος ομάδα σε 6,6 δευτερόλεπτα. Καλαμπαλίκης για τον Τζαγκαράκη. Ο Καλαμπαλίκης δεν πρόλαβε να μπει μέσα, πάταγε έξω όταν πήρε την μπάλα από τον Τζαγκαράκη. Μια ομάδα επιστρέφει την μπάλα στην άλλη. Να δούμε αν τελικά η τελευταία επίθεση θα είναι για τους για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Σου τριών πόντων από τον Ιφαντή, αλλά εκτός 8 δέκατα. Όχι, επίθεση για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. 42-35, 8-10. Γκρίζει. Κερδισμένο φάουλ από τον Στάμο. Το 42-35 μπορεί και να μην είναι το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου, καθώς ο Γκρίζει σε νεκρό χρόνο έχει δύο βολές. Ότι παραμένει το 42-35. Κοιτάζουν εκεί πέρα στον Kings. Προσπάθεια του Γκρίζη. 42-36, τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Ξεκίνημα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Αγρίνιο Kings, δικηγορικός σύλλογος Αγρινίου. 42-36. Σε ένα δεκάλεπτο στο οποίο άνοιξε η διαφορά, έφτασε μέχρι και τους 10 πόντους για τους Kings. Ο δικηγορικός σύλλογος μπόρεσε να μαζέψει την διαφορά στους 6 σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ποντοπόντο στο πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει μέχρι τέλους. Ο Γκρίζης προσπάθησε να πάρει μια δύσκολη προσπάθεια, κόπηκε και από τον Στάμο. Από τα χέρια του Στάμου. Λάθος από τον Γκρίζη, λάθος και κλέψιμο από τον Γουργουλέτη. Θα παρέχει κάτω από το καλάθι για τον Γουργουλέτη. Δεν ολοκλήρωσε με επιτυχία. Από τον Μπαλωμένο στον Καλαμπαλίκη. Ο Καλαμπαλίκης κέρδισε το φάουλ στην φάση αυτή. Και για να δούμε αν θα διευρύνει το 42-36. Άσος στην πρώτη παραμένει το 42-36. Εύστοχος είναι δεύτερη. Διαφορά στους 7. Κυνήγησε πολύ στο τρίτο δεκάλεπτο, το βρήκε στο τέταρτο. Άρχισε λίγο, αλλά εντάξει. Παραμένως δεν απάντησε. Κερδισμένο φόλο από τον Κουβέλη. Thank you.
πρώτη κατοχή για τον δικηγορικό σύλλογο σε μια φάση στην οποία κόλλησε η επίθεση. Γκρίζης πάει προς τα μέσα, τρακάρει με το Στάμο, ο Στάμος. Υπάρχει λάθος από τον Τσιρόνι όμως στην φάση αυτή. Εξαρχός. Άστοχος παραμένει το 43-39. Μακρινή πάσα για τον Καλαμπαλίκη. Κλέβει ο Παρετσόγλου. Τον εθνιδιασμό ο Έξαρχος 43-41 και time out από τους Kings. Το time out έφερε διαμαρτυρίες και τρεις τεχνικές ποινές για την ομάδα των Kings. Κάτι που σημαίνει ότι ο δικηγορικός σύλλογος έχει τρεις βολές, εύστοχος στην πρώτη ο Έξαρχος. Μειώνει στον πόντο 43-42. Ισοφαρίζει με τη δεύτερη 43-43. Ευκαιρία για προβάδισμα 43-44. 8-0 σέρι για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Τις βολές των τεχνικών ποινών εδώ ξανά παίρνει το προβάδισμα. Γκρίζης κρατάει τελικά μέσα και βρίσκει και συμπαίχτη του. Κρατάει όμως την τελική γραμμή ο Εξαρχών. Καλωμένος, παίρνει το σκριν, κακό το τελείωμα ο Τζαγκαράκης. Rebound, κερδίζει το φάουλ. Σε σου τριών πόντων είναι άστοχος, όμως το rebound το κατεβάζει ο Καλαμπαλίκης. Κερδισμένο φάουλ από τον Τσιρόνι. Τσιρόνις παίρνει το σούτα στο χ. Τρέχουν οι φιλοξενούμενοι. Πανισοργανωμένη επίθεση τελικά. Καβαρίκας παίρνει το σουτ τριών πόντων. Να στοχός. Με ευκαιρία για προσπέρασμα για τους Kings. Κατά το καλάθι μόνος του ο Στάμος. Ευστοχή, δίνει προβάδισμα στην ομάδα του. 45-44, σβήνει αυτό το 8-0 που είχαμε κάνει φιλοξενούμενοι. Yeah.
τριών πόντων είναι άστοχο, η μπάλα όμως πηγαίνει στον Τσιρόνι, έχει ευκαιρία, είναι ξεμαρκάριστο, αστοχή, ο Στάμος στο rebound, κερδισμένο φάουλ. Δύο βολές για τον Στάμο, ανανέωσε αυτή την επίθεση και έχει δικαίωμα για δύο βολές. Δύο βολές για τον Στάμο. Άστοχη η πρώτη. Παραμένει το 45-44. Και το προβάδισμα ενός πόντου. Τον Κινγκ 46-44. Τελευταίο πεντάλεπτο και το μάτς. Όπως δείχνει, όπως όλα δείχνουν, θα πάει όπως ήταν το πρώτο ημίχρονο. Θα είναι ντέρμπι μέχρι τέλους. Σαφαρίκας παίρνει σου τριών πόντων, είναι άστοχος. Ο Τσιρόνης κατεβάζει το rebound. Καλωμένος κάνει λάθος, πάσα έκλειψε ο Γκρίζης. Εξάρχος εδώ. Αλλά βγαίνει από τον, από την παρέμβαση του Τσιρόνι. 15 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Έξαρχος. Πότε είναι εύστοχο. 46-47. Δύσκολη πάσα εκεί για τον Στάμο, βγαίνει από χέρια παιχτών των φιλοξενούμενων η μπάλα. Τα 3-44. Παλωμένος έχει μείνει από ανάσες στη θέση του, περνάει ο Μπόκας. Επίθεση 11 δευτερολέπτων. Ευκαιρία να περάσουν μπροστά στο σκορ οι Kings και να δούμε αυτή την επίθεση του δικηγορικού συλλόγου. Ο Βαρέκας είναι και πάλι ξεμαρκάριστος. Βάλε πολύ δύναμη. Τριών πόντων, είχε τρία εύστοχα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Εκεί και πέρα δεν έχει βρει το δρόμο προς το καλάθι, 6 από τα 6 και 75. Γκρίζης πάει προς τα μέσα. Άστοχο το σουτ. Λοιπόν, καταλήγει στον Τσιρόνι, ο οποίος κατέβασε και την μπάλα. Για τον Τζαγκαράκη. Ο Τζαγκαράκης μία ακόμα πολύ όμορφη προσπάθεια. Νέο προβάδισμα για τους Kings 48-47 και time out. Τρία διπλά στο χρονόμετρο. 2 και 22 για τη λήξη του αγώνα. Αγρίνιο Kings, δικηγορικός σύλλογος Αγρίνιου 48-47. Τέρμπι μετά όλα του το μάτς. Yeah!
έχουν κλείσει αρκετά μέσα οι... Για να δούμε το σούτ αυτό από τον εξαρχό. Έχουν κλείσει αρκετά μέσα οι γηπεδούχοι. Ουσιαστικά παίζουν με μια μορφή ζώνης. Αφήνουν πολύ έξω από τα 6.75. Τζαγκαράκης αστόχησε. Υπάρχει φάουλ από τον Καλαμπαλίκη. Φάουλ που δεν οδηγεί σε βολές. Είναι το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Kings. Ένα και 48. Κάθε επίθεση μετράει φυσικά τώρα. Γκρίζεις. Είναι φάουλ. Χαμηλά, ό,τι και να γίνει είναι βολές. Με το πόδι φαίνεται να έχει γίνει το φάουλ. Αυτή είναι η υπόδειξη. (Σταλείως) 48-47, δύο βολές από το Γκρίζι. Εύκολη η πρώτη, 48-48 στα 99 δευτερόλεπτα. Εδώ στην αναπήδηση η μπάλα κάνει τη χάρη στο Γκρίζι, καταλήγει στο καλό προβάδισμα για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου 1,5 λεπτό πριν το φινάλε. Τζαγκαράκης πηγαίνει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Τι έβαλε εδώ ο Άγγελος Τζαγκαράκης. Ο οποίος οδήγησε τους Kings στο τρίτο δεκάλεπτο. Πετυχαίνει ένα μεγάλο καλάθι. Το 1 και 14 για τη λήξη. Δικαίωμα και για μία βολή. Θα δούμε αν θα δώσει προβάδισμα 2 πόντων. Ναι, το κάνει ο Άγγελος Τζαγκαράκης. 51-49. Δεν υπάρχει κάτι στην φάση. Καλαμπαλίκης με τον Τσιρόνι. Ο Τσιρόνις κερδίζει το φάουλ από τον Ιφαντή που έκανε μια βουτιά. Μήπως προλάβει την μπάλα. Είναι το πέμπτο ομαδικό για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Ο Τσιρόνις τώρα στη γραμμή των βολών. Ωραία, να δώσει μεγάλο προβάδισμα στην ομάδα του. Αστοχίστε πρώτη όμως. Νομίζω ότι ο Τσιρόνης είναι και από τους παίκτες που έχουν αγωνιστεί αρκετά. Αστοχίστε σε δύο βολές. Μπόκας προσπάθησε για το ριμπάου, το πήρε ο Γκρίζης τελικά. Και για να δούμε εδώ. Θα πάρει την επίθεση ο Γκρίζης, κάνει σουτ τριών πόντων με ταμπλό. Τζαγκαράκης παίρνει το rebound, ένα πολύ σημαντικό rebound στην οικονομία του παιχνιδιού. Κερδίζει και το φάουλ από τον Παρετσόγλου, επέμεινε πάρα πολύ σε αυτό το μαρκάρισμα. Στα 29 δευτερόλεπτα ο Άγγελος Τζαγκαράκης έχει την μεγάλη ευκαιρία. Εύστοχος την πρώτη, 52-49. Είναι σε μεγάλη μέρα σήμερα. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο κάνει πάρα πολύ δουλειά. Εύστοχος και στη δεύτερη, 53-49.
29 δευτερόλεπτα. Εξαρχώς αφήνει την μπάλα να κυλήσει για να μην τρέξει ο χρόνος. Παίρνει στο τριών πόντων, είναι άστοχος. Δικούν εκεί την μπάλα. Η μπάλα καταλήγει με κάποιο τρόπο στον Μπόκα. Ο Τζακαράκης περνάει το Σαφαρίκα, κερδίζει το φαουλ. Νομίζω ότι εδώ κάπου τελειώνουν όλα. Παρότι μένουν 14 δευτερόλεπτα, είναι τεράστιο το προβάδισμα που έχουν οι γηπεδούχοι και μπορούν να πάρουν και μετά από αυτές τις δύο βολές. Παρότι δεν μπαίνει, παραμένει το 53-49, όπως και να έχει, θέλουν δύο κατοχές οι φιλοξενούμενοι και ένα μεγάλο σουτ. Δεύτερη βολή χοροπηδάει και μπάλα καταλήγει στο καλάθι. 54-49 ο Έξαρχος. Έξαρχος πάει μέχρι μέσα, ωραίο τελείωμα. 54-51. Καλαμπαλίκης. Καλαμπαλίκης πριν δώσει στο Τζαγκαράκι, κερδίζει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές. Δέμιση δευτερόλεπτα και μία βολή μπορεί να φτάνει στους Kings. Εύστοχος ο Καλαμπαλίκης. Τα 5-51 πάσα στον Ιφαντή από μακριά. Άστοχο το σουτ, τα πάντα τελειώνουν εδώ. Μεγάλη νίκη για τους Αγρίνιο Kings σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ντέρμπι μέχρι το φινάλε. 55-51, πετυχαίνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα μπασκετάκι Αγρίνιο.